Σήμερα εδώ, λίγες μέρες πριν από τη ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2023, για να καταγγείλουμε την πολιτική αυτή που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια ενάντια στους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους. Μια πολιτική που έχει μειώσει δραματικά το εισόδημα και έχουμε υποστεί δραματικές συνέπειες από την πολιτική των μνημονίων, από την πολιτική που έχει συρρυκνώσει τους μισθούς, τις συντάξεις και ταυτόχρονα έχει αυξήσει τη ζωή, όλα τα κατανοητικά είδη, έχει δημιουργήσει δηλαδή ένα καθεστώς να μην μπορεί να ζήσει ο εργαζόμενος και ο συνταξιούχος. Παλεύουμε και διεκδικούμε να ανατραπεί η πολιτική αυτή, να σταματήσουν την κοροϊδία, να δώσουν επιτέλους πραγματικές αυξήσεις και να μην εξαγγέλουν μέτρα που τελικά δεν δίνουν τίποτα παρά μερικά ψίχουλα σε ένα κομμάτι μόνο συνταξιούχων. Αυτά που έχει εξαγγείλει ο κύριος Κατσιδάκης επί της ουσίας δεν είναι τίποτα, αφού ένα μεγάλο κομμάτι συνταξιούχων έχει προσωπική διαφορά και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι έχει υποστεί τόσες μεγάλες μειώσεις που τα λίγα ψίχουλα που θα δώσουν με την πολιτική αυτή του μισού πληθωρισμού δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν ούτε αυτά που έχουν χάσει τα προηγούμενα χρόνια. Ταυτόχρονα βλέπουμε να ζούμε σε ένα καθεστώς που οι αυξήσεις είναι ατέλειωτες, ασταμάτητες. Δεν είναι μονάχα τα είδη βασικής λαϊκής κατανάλωσης, είναι η ενέργεια, είναι δηλαδή όλα αυτά που ουσιαστικά κοστίζουν πάρα πολύ για τον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε στους δρόμους, γι' αυτό και εμείς ως Ένωση Συνταξιούχων πάντα θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί με τη συσπήρωση και με τα άλλα συνταξιδοτικά σωματεία και με τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και να διεκδικούμε να αντραπούν όλα αυτά τα μέτρα, να σταματήσει αυτό το καθεστώς των προσωπικών διαφορών, το να μας έχουν κλέψει τα δώρα, να έχουν αυξήσει όλα τα είδη και να δίνουν ουσιαστικά φρέσκο χρήμα στο κεφάλαιο για μια ακόμη φορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο ο Όμιλος Κλαβενίτη έχει κερδίσει την προηγούμενη χρονιά 4,5 δισεκατομμύρια, όταν αυτά όλα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να δοθούν σε όλους τους εργαζόμενους και σε όλους τους συνταξιούχους δεν είναι πάντα από 5 δισεκατομμύρια. Αυτή η πολιτική λοιπόν θα πρέπει να ανατραπεί, να αλλάξει η κατεύθυνση, να πληρώσει το κεφάλαιο, να πληρώσουν αυτοί που έχουν θησαυρίσει σε βάρος των εργαζόμενων και να δώσουν επιτέλους αυτά που αξίζει και στον εργαζόμενο και στον συνταξιούχο για να μπορέσει να ζήσει μια αξιοβίωτη ζωή. Συνεχίζουμε τους αγώνες, θα είμαστε στους δρόμους, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, για να ανατραπεί η πολιτική και όλα αυτά που έχουν εφαρμόσει όλα αυτά τα χρόνια και σχεδιάζουν για την επόμενη χρονιά. Να μην πέσουμε στον κόλπο των ψευτοϋποσχέσεων των προεκλογικών, να διεκδικήσουμε όλα αυτά που έχουμε ως αιτήματά μας, εδώ και τώρα και με κάθε τρόπο. Ευχαριστούμε.